Καλησπέρα κύριε Φλόρε, καλό σας απόγευμα. Καλησπέρα κυρία Βακεθιανάκη, καλησπέρα και ευχαριστώ για την πρόσκληση. Και εμείς ευχαριστούμε πολύ. Με αφορμή ένα πρόγραμμα, ένα ερευνητικό πρόγραμμα που αφορά βέβαια την πανδημία, πιάνει ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της, αυτό φυσικά της οικονομίας. Έτσι ακριβώς είναι. Καταρχήν μιλάμε για μια προγραμματική σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Κρήτης και του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου. Σκοπός είναι βεβαίως να καταγράψουμε τις επιπτώσεις πανδημίας στις οικονομικές δομές και γενικότερα να δούμε πώς λειτουργούν οι επιχειρήσεις στην περίοδο της πανδημίας. Θέλουμε να καταγράψουμε οικονομικές επιπτώσεις από την έναρξη της πανδημίας μέχρι σήμερα, προφανώς να καταγράψουμε παράγοντες κινδύνου για όλες τις επιχειρήσεις και εστιάζουμε προφανώς στην Κρήτη. Και το πιο σημαντικό εδώ πέρα είναι ότι θα εξετάσουμε το σύνολο των επιχειρήσεων που αναφέρονται σε όλους τους κλάδους, από τον τουρισμό, τη γεωργία, την κτηνοτροφία, τις μεταφορές, όλες τις επιχειρήσεις της Κρήτης. Είναι κάτι πολύ σημαντικό. Θεωρούμε ότι προφανώς ο ρόλος των επιχειρήσεων είναι σημαντικός, η βολή τους στην τοπική οικονομία είναι αναγνωρισμένος και θα πρέπει εδώ πέρα να εστιάσουμε ότι με δεδομένο ότι η πανδημία εξελίσσεται από πανδημία δημόσιας υγείας σε μια οικονομική κρίση, θα λέγαμε, έχει μεγάλο ενδιαφέρον για όλους τους επιχειρηματίες, τα στελέχη των επιχειρήσεων, ακόμα και τους εργαζομένους αν θέλετε, να εντοπίσουμε οικονομικές αλλά και προφανώς κοινωνικές επιπτώσεις της πανδημίας και εδώ θέλουμε επίσης να προτείνουμε και λύσεις. Αντιλαμβανόμαστε ότι οι επιχειρήσεις δυσκολεύονται να λειτουργήσουν, έτσι, το ξέρουμε όλοι πολύ καλά αυτό. Είτε είναι μικρές, είτε μεσαίες, είτε μεγάλες επιχειρήσεις έχουν προβλήματα, σοβαρά προβλήματα θα λέγαμε. Και εδώ καλούμαστε ως επιστήμονες, ως ακαδημαϊκοί δάσκαλοι, ως ερευνητές να καταγράψουμε καταρχήν όλα τα προβλήματα και στη συνέχεια λαμβάνοντας υπόψη το σύνολο των πληροφοριών, τα δεδομένα που υπάρχουν, που πλέον υπάρχουν γιατί μιλάμε για η έρευνα αυτή και ευχαριστώ πάρα πολύ την Περιφέρεια Κρήτης για τη δυνατότητα μας δίνει. Η έρευνα αυτή θα ξεκινήσει σε αυτό το διάστημα, σε μια περίοδο που υπάρχουν δεδομένα μετά από ένα χρόνο και πλέον από την πανδημία. Θα καταγράψουμε το βαθμό επίπτωσης των δυσμενών συνδικών λειτουργίας όλων των επιχειρηματικών κλάδων στην Κρήτη. Και προφανώς θέλουμε να αξιολογήσουμε, να εκτιμήσουμε το μέγεθος των προβλημάτων που έχουν προκληθεί και στη συνέχεια πολύ σημαντικό να προτείνουμε κάποιες λύσεις έτσι ώστε αυτές οι επιχειρήσεις να συνεχίσουν στη μετά COVID εποχή να είναι βιώσιμες, να αναπτυχθούν και να προσφέρουν στην τοπική οικονομία. Ναι, είμαστε σε αυτή την φάση που τουλάχιστον αυτό το τελευταίο διάστημα κύριε Φλόρε μπαίνουμε ή προσπαθούμε να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία της επανεκκίνησης, έτσι να κερδίσουμε λίγο το χαμένο έδαφος ως προς αυτά που ξέραμε να κάνουμε πριν ξεσπάσει η πανδημία. Φανταζόμαστε ότι δεν θα δυσκολευτείτε καθόλου στο κομμάτι της καταγραφής των δυσκολιών, γιατί νομίζω σε όποιο κλάδο και αν στραφείτε και εδώ στην Κρήτη θα διαπιστώσετε αυτό που διαπιστώνουμε και εμείς χωρίς να είμαστε βέβαια επιστήμονες και ειδικοί, της οικονομικής δυσπραγίας, έτσι. Η φτώχεια φέρνει γκρίνια, είναι λογικό. Και όλα αυτά που έπονται μιας τέτοιου μεγέθους κρίσης. Το θέμα θα είναι πώς βγαίνουμε από αυτήν. Αυτό που είπατε, δηλαδή να προταθούν λύσεις. Θα προταθούν προς την περιφέρεια η οποία θα... Ακριβώς. Πώς θα προταθούν λύσεις προς την περιφέρεια, αλλά σημαντικό είναι εδώ πέρα να δούμε λίγο και το πλαίσιο. Το πλαίσιο είναι συγκεκριμένο. Η βιβλιογραφία και οι προηγούμενες μελέτες, κυρίως και από άλλες κρίσεις, πρόσφατα του 2008 για παράδειγμα ή την περίοδο κρίσης χρέους που είχαν οι χώρες του Νότου της Ευρώπης, βλέπουμε εδώ πέρα κάποια δεδομένα από προηγούμενες μελέτες, βλέπουμε ότι οι εταιρείες επηρεάζονται διαφορετικά. Διαφορετικά επηρεάζονται μεγάλες εταιρείες από μια κρίση, διαφορετικά μικρότερες ή νεότερες εταιρείες, ακόμα και αν μια εταιρεία είναι νέα εταιρεία ή παλαιά εταιρεία είναι σημαντικό. Όλα αυτά θα τα εξετάσουμε και είναι σημαντικό που θα εξετάσουμε και ανά κλάδο, γιατί καταλαβαίνετε κάθε κλάδος είναι διαφορετικός. Άρα μιλάμε για μια μελέτη πολύ σημαντική για το σύνολο των επιχειρήσεων της Κρήτης, όπου θα δώσουμε έμφαση στη λειτουργία τους
σε όλη την περίοδο της πανδημίας από την έναρξη μέχρι και σήμερα και μέχρι και το τέλος του έτους, γιατί είναι μια μελέτη η οποία ξεκινάει τώρα, θα παρουσιαστούν τα πρώτα αποτελέσματα σε ένα διεθνές συνέδριο τέλη Αυγούστου που διοργανώνει το Τμήμα Λογιστικής Χρηματοκομικής του Ελληνικού Μεσαϊκού Πανεπιστημίου. Σε ένα διεθνές συνέδριο θα πούμε τα πρώτα αποτελέσματα, θα τα παρουσιάσουμε. Σύντομα δηλαδή. Ναι, και στη συνέχεια τέλη του χρόνου σε μια ημερίδα θα παρουσιάσουμε και τα υπόλοιπα αποτελέσματα. Άρα κατά τη διάρκεια του έτους, μέχρι το τέλος του έτους, που θεωρώ ότι είναι μια δυναμική μελέτη, θα παρουσιαστούν και άλλα αποτελέσματα, θα υπάρξουν και νέα στοιχεία, θα δούμε και τη λειτουργία των εταιριών και στην περίοδο της τουριστική περίοδο, είναι πολύ σημαντικό και αυτό, και αργότερα θα εκτιμήσουμε και θα αξιολογήσουμε τα αποτελέσματά μας. Το σημαντικό είναι αυτό που λέτε, ο σκοπός μας είναι προφανώς να παρέχουμε λύσεις σε επιχειρηματικά ζητήματα σύμφωνα με τις ιδιαιτερότητες του κάθε κλάδου, έτσι, με σκοπό τη βελτίωση της οικονομικής δραστηριότητας, της επιχειρηματικότητας και φυσικά, όπως είπα, θέλουμε οι εταιρείες με τις λύσεις που προτείνουμε να είναι βιώσιμες στη μετά-COVID εποχή. Ξέρετε κάτι, εδώ πέρα μιλάμε για επιχειρήσεις οι οποίες κάποιες ήταν έτοιμες, κάποιες κατάφεραν και είχαν σωματώσει καινοτομίες, τεχνολογία, ψηφιακές υπηρεσίες και μπορούσαν να ανταπεξέλθουν στην περίοδο του COVID καλύτερα από κάποιες άλλες. Όμως, όπως είπατε, το πρόβλημα είναι γενικό και πρέπει εμείς τώρα αυτό το γενικό πρόβλημα να το εξειδικεύσουμε σε όλες τις επιχειρήσεις της Κρήτης, σε όλες τις δραστηριότητες να πω έτσι, και επίσης να δούμε κατά πόσο όλα αυτά τα μέτρα που έχουν ληφθεί βοήθησαν τις επιχειρήσεις, σε τι βαθμό, τι άλλο μπορούμε να προτείνουμε και προφανώς να δούμε και την εσωμάτωση όλες της νέας τεχνολογίας, των ψηφιακών υπηρεσιών, των καινοτοποιών και όλα αυτά που ακούμε καθημερινά, πώς μπορούν να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις στη μετά-COVID εποχή να αναπτυχθούν ακόμα περισσότερο με σκοπό την ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας και κοινωνίας. Αυτό θέλουμε εμείς να πετύχουμε. Όλα αυτά βοηθάνε και στην τοπική ανάπτυξη. Έτσι. Θα χρειαστούν χρήματα. Κύριε Φλόρε, ίσως ακούγεται λίγο περίεργη η ερώτηση, αλλά σε αυτήν τη διαδικασία των επιχειρήσεων, αυτών που έχουν πληγεί περισσότερο να μπορέσουν να ξαναβάλουν μπροστά τις μηχανές ή των επιχειρήσεων που έχουν πληγεί λιγότερο να μπορέσουν έτσι να ορθοποδήσουν γρηγορότερα. Αυτός είναι ο σκοπός μας, να δούμε τι να καταγράψουμε το... Έχει και οικονομικό κόστος δηλαδή όλο αυτό, θα πρέπει... Εννοείται να πρέπει να προτείνουμε περισσότερη οικονομική βοήθεια προς επιχειρήσεις, ναι. Αν καταλαβαίνω. Ναι, ανάλογα με τα αποτελέσματα θα δούμε κατά πόσο βελτιώθηκαν οι επιχειρήσεις όσον αφορά τις δυνατότητές τους στην περίοδο της κρίσης, μετά και τα μέτρα που έχουν ληφθεί υπέρ των επιχειρήσεων, έτσι. Να δούμε πόσο βελτίωσαν την λειτουργία τους. Κυρίως στην περίοδο που λειτουργούν, έτσι, μιλάμε γιατί είναι μια δυναμική μελέτη. Εμείς έχουμε το καλό που παίρνουμε δεδομένα και από την περίοδο που υπήρχε το lockdown και στην περίοδο τώρα που ξεκινάει η λειτουργία των περισσότερων επιχειρήσεων και θα συνεχίσουμε να παίρνουμε δεδομένα και μέχρι και το τέλος του έτους. Συνεπώς θα εκτιμηθεί κατά πόσο, αυτός είναι ο σκοπός μας, μετά την καταγραφή, η αξιολόγηση, η επεξεργασία των στοιχείων θα οδηγήσουν σε κάποια συμπεράσματα, άρα και σε κάποιες λύσεις που πρέπει να προτείνουμε, έτσι ώστε οι επιχειρήσεις Κρήτης να μπορούν να βελτιώσουν τη λειτουργία τους και προφανώς στη μετά-COVID εποχή, όταν λέμε να είναι βιώσιμες, θα πρέπει να βοηθηθούν έτσι ώστε να είναι και κερδοφόρες. Για να μπορούν να έχουν ρευστότητα και να μπορούν να λειτουργούν πιο αποτελεσματικά. Ναι, το λέμε αυτό γιατί και στην περίοδο αυτή που δόθηκαν, κύριε Φλόρε, χρήματα, είχαμε και τις επιστρεπτές προκαταβολές, υπήρξαν διάφορα από πλευράς κυβέρνησης, δεν ωφελήθηκαν και όλοι. Αυτά ακριβώς θέλουμε να ερευνήσουμε και προφανώς θέλουμε να δούμε στο σύνολο των επιχειρήσεων και ανακλάδο όλα αυτά που λέτε και ακόμα περισσότερα, με δεδομένο ότι η μετά-COVID εποχή, να ξέρετε ότι θα φέρει νέες λειτουργίες επιχειρήσεις. Επιχειρήσεις αναγκαστικά θα ακολουθήσουν τις σύγχρονες τεχνολογίες, ψηφιακές υπηρεσίες, αλλά όλα αυτά θα πρέπει να είναι υπέρ της λειτουργίας τους, να γίνουν οι επιχειρήσεις πιο αποδοτικές
και πιο κερδοφόρες. Ναι. Προφανώς, είναι ένα στοίχημα, θα δούμε. Είναι ένα στοίχημα μεγάλο, ναι, και για μας. Εμείς πρέπει να θέλουμε και ευχαριστούμε την περιφέρεια που μας δίνει δυνατότητα στο σύνολο των επιχειρήσεων της Κρήτης να δούμε τη λειτουργία τους, mm-hmm, να δούμε, να προτείνουμε λύσεις, έτσι ώστε. Ναι, λύσεις είναι πολιτική, το θέμα, ακριβώς. Ακριβώς. Οι χάραξεις πολιτικής. Ναι, η χάραξη πολιτικής να είναι σε επίπεδο ενίσχυσης της οικονομικής δραστηριότητας. Ακόμα και της απασχόλησης ανθρώπινου δυναμικού. Ακόμα και της διαχείρισης των δυσκολιών που μπορεί να προκύψουν αργότερα. Ναι. Με σκοπό πάντα να βοηθηθούν όλες οι επιχειρήσεις. Ξέρετε, ακούμε και αν επιτρέπετε να πω παρακαλώ κάτι τελευταίο, ακούμε ακόμα και πρόσφατα είδαμε οι μεγάλες χώρες, οι G7 που συζήτησαν για το γνωστό θέμα του παγκόσμιου εταιρικού φόρου. Mm-hmm. Όλα αυτά πιστεύω ότι μια κρίση όπως είναι η πανδημία φέρνει νέα θέματα προς συζήτηση, σημαντικά θα έλεγα, και βλέπουμε ότι κανένας δεν το περίμενε. Παρόλα αυτά είδαμε ότι συζήτησαν για τις μεγάλες εταιρείες, για τη φοροαποφυγή, τη φοροδιαφυγή και όλα αυτά, για ένα παγκόσμιο εταιρικό φόρο. Νομίζω ότι και η μετά COVID εποχή θα δώσει έμφαση στην βιωσιμότητα των επιχειρήσεων γενικότερα. Ναι. Είμαστε σε μια περίοδο εξελίξεων. Θα απασχολήσει πάρα πολύ όλους μας. Ναι. Είμαστε σε μια περίοδο εξελίξεων συνεχών, κύριε Φλόρε, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι' αυτό. Εμείς θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε και εκεί κατά τον Αύγουστο. Βεβαίως θα έχουμε τα πρώτα αποτελέσματα, θα ενημερωθείτε και φυσικά και προς το τέλος του έτους. Είναι μια μελέτη, ναι, η οποία θα απασχολήσει για αρκετούς μήνες. Mm-hmm. Με σκοπό πάντα να έχουμε χρήσιμα αποτελέσματα που θα βοηθήσουμε τις επιχειρήσεις της Κρήτης να αναπτυχθούν ακόμα περισσότερο. Σας ευχαριστούμε θερμά. Και εγώ ευχαριστώ πάρα καλή πολύ. Καλή συνέχεια να έχετε. Γεια χαρά. Yeah.